Περισσότερα ερωτηματικά δημιούργησε η σύσκεψη της Πασεγιές, όπου συμμετείχαν ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι πρόεδροι των ΕΑΣ. Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα και διευκρινήσεις που θα καθησυχάσουν τους αγρότες, οι οποίοι βρίσκονται ουσιαστικά στη μέση της ιστορίας του ΟΣΔΕ, ολοκληρώθηκε την Τρίτη, 19 Πέμπτου, η σύσκεψη της Πασεγιές με την παρουσία και του πρόεδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ξενοφόντα Βεργίνη. Προβλήματα όπως η ψηφιοποίηση του Μητρώου, αν οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες θα πάρουν πίσω και πότε τα χρήματα από τις δηλώσεις που έχουν καταθέσει, αλλά και για το ποιος είναι τελικά αυτός που θα κάνει το ξεσκαρτάρισμα των περίπου 110.000 αγροτών που έχουν εισόδημα από αγροτικές εργασίες σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50,01%, αλλά δεν διαθέτουν βιβλιάριο ΟΓΑ, έμειναν αναπάντητα. Ο πρόεδρος της Πασεγιές ζητούσε να κατευληθούν όλα τα χρήματα σε λογαριασμό της Πασεγιές και ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ επέμενε ότι ενώσεις θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για το ποιοι είναι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Δεν είναι λίγοι μάλιστα αυτοί που κάνουν λόγο για πολιτικά παιχνίδια, αφού το θέμα των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών αποτελεί καυτή πατάτα την οποία ο ένας προσπαθεί να ρίξει στον άλλον προκειμένου να αποποιηθεί των ευθυνών. Πολλοί μάλιστα από την πλευρά των Προέδρων των ΕΑΣ προτείνουν να μην ασχοληθούν ακόμα με αυτή την τρίτη κατηγορία αγροτών και να δουν τι θα γίνει με την περίπτωσή τους όταν ολοκληρωθεί το ΟΣΔΕ, αφού όπως δήλωναν δεν υπάρχει προσωπικό για να κάνει αυτή τη δουλειά, η οποία είναι καθαρά και μόνο ευθύνη της πολιτείας. Ωστόσο, αν κάτι βγήκε από αυτή τη σύσκεψη, είναι ότι σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει ήδη ξεκινήσει η διόρθωση των ορθοφωτοχαρτών με βάση τους οποίους θα ενεργοποιηθούν τα δικαιώματα του 2009. Τα 130.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα έχουν ολοκληρωθεί και υπάρχει ένα υπόλοιπο 3.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων που απομένουν, αναφέρει ο κ. Βεργίνης.